Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη συγκλονιστικό βίντεο για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, στην Αθήνα η Μαριέτα προσπαθεί με τη βοήθεια του Θύμιου να βρει μια λύση προκειμένου να κρατήσει κλειστό το στόμα του εκβιαστή της. Τα χρήματα που τη ζητά είναι πάρα πολλά και είναι αδύνατο να τα συγκεντρώσει. Παρ' όλα αυτά, κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει λίγο χρόνο παραπάνω. Την ίδια στιγμή η Νότα και η Ευγενία δεν πτωούνται από τις απειλές του Μάρκου και του Στέφανου και ετοιμάζουν ένα νέο σχέδιο δράσης. Καθώς φτάνει η μέρα που θα πρέπει να αποχαιρετήσει εκτός από την αγαπημένη του Αλεξάνδρα και το Κιάρι, ο Ιάσανος αποφασίζει να δεχτεί τη χρηματική προσφορά που του είχε κάνει ο Στέφανος, μόνο που πλέον φαίνεται να είναι αργά ακόμη και γι' αυτό. Η Μαριέτα καταφέρει να βρει τις λίρες που της έχει ζητήσει Χαριτίνη, όμως δεν γλιτώνει και τον κίνδυνο. Μια νέα αγνώστων προθέσεων απειλή εμφανίζεται στον ορίζοντα και καλείται να την αντιμετωπίσει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Την ίδια στιγμή, Μάρκος και Αλεξάνδρα ζουν την απόλυτη ευτυχία, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια. Σύντομα όμως η πραγματικότητα θα τους ξυπνήσει με τον πιο σκληρό τρόπο από το όνειρο. Στο Κιάρι, ο Ιάσονας δέχεται την επίσκεψη του δικηγόρου της μητέρας του, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτά που θα του πει θα το αναστατώσουν για άλλη μια φορά τη ζωή. Η διαθήκη της Μαριέτας ορίζει την Αλεξάνδρα ως κληρονόμο της και τη φέρνει αντιμέτωπη με ένα φρικτό δίλημα. Ένα δίλημα που ειδικά αυτή τη στιγμή αδυνατεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία. Όμως, η Αλεξάνδρα μαζί με τον Μάρκο, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι μόνο η πρώτη νύχτα, αλλά και η τελευταία, καθώς ο Μάρκος θα χάσει τη ζωή του από σαμποτάζ στο αυτοκίνητό του. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!